Ονομάζομαι Στέλιος Μπλιάτσιος, θα παίξω στο Cage Survivor 4 στις 4 Ιουλίου. Τον αθλητή που παίζω τον λένε Τάσο Αλούση και θα τα πούμε εκεί, ξέρει αυτός. Προπονούμε στην Gracie Μπάρα, στο Golden Corner και στους μονομάχους με το δάσκαλο Νίκο Σφυρίδη. Ξεκίνησα να ασχολούμαι το 2010 με τις πολεμικές τέχνες και ξεκίνησα κατευθείαν με το MMA. Συνέχεια ασχολήθηκα ιδιαίτερα με την πυγμαχία και στην πορεία έδωσα να πάω στο grappling. Ο τελευταίος μου αγώνας ήταν ένα χρόνο πριν, στο Cage Survivor 2, όπου έχασα με απόφαση. Δεν ήμουν ικανοποιημένος γιατί ήμουν περισσότερο αγχωμένος από ό,τι έπρεπε. Εντάξει, δεν συμφωνώ κιόλας με το αποτέλεσμα, πιστεύω ότι θα έπρεπε να πάμε σε τρίτο γύρο. Αυτά, οι κριτές αποφάσισαν ότι έπρεπε να χάσω και έδωσαν το παιχνίδι. Τώρα τον αθλητή που παίζει τον λένε Τάσο Αλούση. Προπονείται επίσης στην Atos Greece. Δεν ξέρω πολλά πράγματα γι' αυτόν. Έχω δει κάποιους αγώνες του. Πιστεύω θα είναι ωραίο ματς. Του εύχομαι καλή επιτυχία, χωρίς τραυματισμούς. Και θα τα πούμε εκεί, ξέρει αυτός. Ο Στέλιος είναι αρκετό καιρό μαζί μας. Προπονείται αρκετό καιρό και με την ομάδα του MMA της Gracie Barra και στο μάθημα των Nogi, έτσι έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλη βάση, έχει παίξει και λίγους αγώνες Nogi τον τελευταίο χρόνο και τα έχει πάει αρκετά καλά. Είχε παίξει και στο Cage Survivor 2, όπου είχε σημειώσει μια ήττα στα σημεία, ήταν μια πολύ καλή εμφάνιση όμως. Πιστεύω ότι έχει μάθει πολλά όλο αυτό το διάστημα και αυτός ο αγώνας μάλιστα που είναι να διοργανωθεί τώρα στο Cage Survivor 4 ήταν να γίνει πριν από λίγους μήνες, αλλά είχε τραυματιστεί ο αντίπαλός του, έτσι ο αγώνας δεν έγινε, είναι ένας αγώνας που τον ήθελε και ο ίδιος και πιστεύω ότι θα έχουμε μια αρκετά καλή εμφάνιση έτσι, και από αυτόν τον άθλητη. Στέλιος, απ' την άλλη κάνει πιο πολύ καιρό έδαφος, είναι πιο πολύ καιρό κοντά μας. Πιστεύω ότι είναι και αυτό το εξίσου καλό, θα δημιουργήσει πρόβλημα στον αντίπαλο. Δηλαδή, άμα πέσουν στο έδαφος, θεωρώ ότι θα υπάρχει πρόβλημα. Δεν πιστεύω ότι έχω κάπου πλεονέκτημα. Βασικά, πιστεύω ότι έχω πλεονέκτημα στην πάλη, στο grappling, γενικότερα στην επαφή. Πιστεύω ότι ίσως είναι καλύτερος κικμποξεράς, έχει κάποιους αγώνες. Εντάξει, θα το δούμε. Θα φάνε εκεί μέσα. Παράλληλα με την προπόνηση, σπουδάζω πολιτικός μηχανικός στο ΤΕΗ. Είμαι στο 5ο έτος και τελειώνω, παίρνω το πτυχίο μου σιγά σιγά. Και κοιτάω τώρα να προσπαθήσω να ασχοληθώ επαγγελματικά, ας πούμε, με το MMA, να κοιτάξω, δηλαδή να βγάζω λεφτά από αυτό, να ζω από αυτό. Εντάξει, πραγματικότητα δεν έχουν καμία σχέση το ένα με το άλλο. Είναι το άκρος αντίθετο, ας πούμε. Εντάξει, απαιτούν θυσίες και τα δύο και κόπο. Σε όποιο από τα δύο δώσει περισσότερο έμφαση, σε αυτό θα πετύχεις, πιστεύω. Θέλω να μπορώ να ευχαριστήσω πολύ τους δασκάλους μου από την Gracie Barra, Άρη Χατζιακόβου, Χρήστο Μαρκές, Γιάννη Μπλούτη, Δημήτρη Μόχου Παπακοσταντίνου, Ανδρέα Μιχαλίδη, Παναγιώτη Τρουμπούλη, Γιάννη Παλαιολόγο, Δημήτρη Ξερικό, Νίκο Γιδάκο και Νίκο Σφυρίδη.